Κυρίε και κύριοι, γεια σα. Στα πλαίσια των πολιτικών εκπομπών εν ώψη των εθνικών εκλογών τη 25η Ιουνίου, σήμερα φιλοξενούμε τον πρόεδρο τη Ελληνική Λύση, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Κύριε Βελόπουλο, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία, κύριε Παγκυρακόπουλε. Ε, κύριε Βελόπουλε, πάμε κατευθείαν στο ψητό, γιατί υπάρχουν δημοσιεύματα αλλά και ενδείξει που δείχνουν ότι ο κύριο Μητσοτάκη δεν φαίνεται να ικανοποιείται με την αυτοδυναμία. Αλλά επειδή είναι αδιανόητο, ξοδεύονται πακτολή χρημάτων και αυτό προκύπτει από το ρεπορτάζ σε μια εκλογική μάχη στην οποία θεωρείται σίγουρη η επικράτησή του. Όλα δείχνουν ότι θέλει να κατακτήσει όντω τι 180 έδρε. Ναι. Αυτό γιατί, κύριε Πρόεδρε, τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του κύριου Μητσοτάκη, αγαπητέ κύριε Παγκυρακόπουλε, είναι διπλό. Το πρώτο είναι ότι θέλει να γίνει ηγεμόνα. Δεν του φτάνει να είναι πρωθυπουργό τη Και ηγεμόνα σημαίνει 180 βουλευτέ. Μέσα από του οποίου 180 βουλευτέ μπορεί να κάνει τροποποιήσει στο Σύνταγμα, χειρουργικέ, για να αλλάξει το πολιτευμά μα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι θέλω να πω. Το πρώτο σημείο αναφορά είναι τα 90 δισεκατομμύρια ευρώ που θα διαχειριστεί αυτή η κυβέρνηση, που είναι από το ΕΣΠΑ, από Ευρώπη δηλαδή, και το Ταμείο Ανάκαμψη. Ε, θέλει 90 δισεκατομμύρια ευρώ ο Πρωθυπουργό να τα δώσει στου κολλητού και φίλου του. Αν έχει λοιπόν 154, 155, 160, δεν θα έχει τη δυνατότητα αυτή που θα ήθελε να τα μοιράζει όπω μοιράζει τώρα τα λεφτά από τα μία ανάκαμψη, τα δισεκατομμύρια αντί στον ελληνικό λαό, σε ολιγάρχε, καναλάρχε και σε οποιοδήποτε τραπεζί, τραπεζί τη φίλο του. Πρέπει να μοιραστούν όπω θέλει ο ίδιο. Αν όμω υπάρχει αντίσταση, 30 παραδείγματο χάρη βουλευτών για να οδηγηθούν σε εξεταστική επιτροπή τυχόν ατασταλίε ή αδιαφανεί επιλογέ όπω έκανε τώρα με το Ταμείο Ανάκαμψη, τότε τα πράγματα δυσκολεύονται. Δηλαδή, αν η ελληνική λύση διαθέτει 30 βουλευτέ, είναι βέβαιο ένα πράγμα: ότι δεν θα φύγει ούτε ένα ευρώ χωρί εξεταστική επιτροπή. Τέλο. Άρα, με του 30 βουλευτέ έχετε το δικαίωμα να, να κάνουμε εξεταστική, εξεταστική πρώτα. επιτροπή. Αλλιώ δεν μπορούμε να την κάνουμε. Έτσι κι αλλιώ ο ΣΥΡΙΖΑ παραπέει, το Πασόκ είναι το δεκανίκη του. Βλέπω όλη μέρα τον κύριο Ανδρουλάκη να παρελάβει στο μέκα, στον Αντένα, κάθε μέρα στα δελτία είδησεων από, από, τη μία ώρα του είδησεων τα 20 ήταν Πασόκ με τέτοια πλήση εγκεφάλου, γιατί το χρειάζονται τον κύριο Ανδρουλάκη την επόμενη μέρα για πολλού λόγου, είναι απαραίτητο δεκανίκη του. Ξεχάστηκαν και οι υποκλοπέ. Όλα ξεχάστηκαν. Ακούστε, πραγματικά απορώ με του ψηφοφόρου οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται ή δεν θέλουν να καταλάβουν. Αυτό που γίνεται, θα το πω ευθέω, είναι ξεδιάντροπο, είναι πρόστιχο, είναι βρώμικο, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει στο πολιτικό προσωπικό τη χώρα. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην ιστορία του κ. Αλαφούζου. Αν την αφήσουμε αυτήν, γιατί πολύ απλά δεν ενδιαφέρεται κανένα. Έτσι. Πώς δεν είναι Ούτε και για τι απειλέ. μέσα κοινωνική δικτύωση. Ούτε για τι απειλέ. Εγώ είδα το βίντεο σα, έχει μαζέψει εκατοντάδε χιλιάδε προβολέ. Πλησιάζει στου 900.000. Το θέμα δεν είναι αυτό όμω. Όχι. Θα σου το πω ευθέω. Το θέμα μου δεν είναι να κατηγορήσω κάποιον χωρί αποδείξει. Αλλά όλα αυτά δείχνουν, αγαπητέ κύριε Πακυριακόπουλε, ότι η χώρα είναι υπό τον έλεγχο μια συμμορία ανθρώπων, μια ομάδα ανθρώπων που συμπεριφέρονται όπω συμπεριφέρεται η μαφία. Αυτό είναι που με ενοχλεί περισσότερο. Αυτό που δεν ενοχλεί του πολίτε. Και πραγματικά απορώ με τον οχαδερφισμό του. Δεν θα αναφερθώ σε αυτά που είπε ο Στέφανο Χιό και αποκάλυψε, σε σχέση βέβαια με τι απειλέ τη ζωή μου. Το προσπερνώ και αυτό σα λέω. Δεν υπάρχει. Το παίρνει θέμα δημοκρατία τώρα. Δεν είναι πολιτικό υπάρχει δημοκρατία. Ξεχάσετε τη λέξη δημοκρατία. Αυτή η λέξη δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Οικογενειακράτία θέλετε να πείτε. Φαυλοκρατία θέλετε να πείτε. Πείτε ό,τι θέλετε. Εδώ τα έχουν ξεπεράσει Με Εμένα μου προκαλεί Απηλήστε, εντύπωση. Απειλείται η ζωή σα. Εμένα μου προκαλεί άλλη εντύπωση. Καταγγείλατε όσοι είχατε θεσμική και συνταγματική υποχρέωση. Και... Ένα, τι έγινε. Ένα σύστημα. Ναι, και τι έγινε. Άλλο πάω να σα πω. Ακούστε λίγο. Τι με ενοχλεί περισσότερο. Ούτε οι πρόεδροι των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου αναφέρθηκαν. Και αφήστε αυτό που κατήγγειλα εγώ. Έπαιξε ένα βίντεο ολόκληρο από συνομιλία ενό δημοσιογράφου με τρει μαφιόρου τη νύχτα. Οι οποίοι είπαν ονόματα. Σε άλλη χώρα θα είχε πέσει η κυβέρνηση. Δεν θα είχε παραιτηθεί ο Πρωθυπουργό, δεν υπήρχε καν στο προσωπικό εδώ. Για 800.000 λίρε η Πρωθυπουργό τη Σκωτία παραιτήθηκε και πάει φυλακή. Ο Τζόνσον για ένα πάρτι παραιτήθηκε. Ακριβώ. Και εδώ έχουμε έναν Πρωθυπουργό ο οποίο κάνει ό,τι θέλει, δεν κανέναν. Η οικογένειά του συμπλέκεται, διαπλέκεται και συγχρονίζεται ακόμη και με τη νύχτα. Μπαινοβγαίνουν στο μαξί μου άνθρωποι που είναι τη νύχτα και κανεί δεν μιλάει. Τα λέω αυτό για να καταλάβουν ορισμένοι πραγματικά τι δύσκολο είναι να έχει ένα μικρό κόμμα και να παλεύει με τα θηρία. Γιατί είναι πολύ δύσκολο. Αλλά ούτε ο κύριο Τσίπρα, ούτε ο κύριο Ανδρουλάκη, ούτε ο κύριο Κουτσούμπα, τίποτα. Ο Μερτά δεν μίλησε κανεί του. Η συστημική το κατάπιαν όλο μαζί. Αλλά και οι άλλοι πρόεδροι των εξοκοινωνιστικών κομμάτων, οι πατριώτε, οι μεγάλοι, οι εθνεγέρτε, οι χριστιανοί, οι με τα μανουάλια και με τι εικόνε δεν έβγαλαν άχνα. Δηλαδή αυτό σημαίνει τι ότι όλοι είναι με στο κόλπο. Και οι μόνοι που πρέπει να οδηγηθούν εκτό βουλή γιατί είμαστε κακά παιδιά για το σύστημα είμαστε εμεί. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο ψηφοφόρο. Και γι' αυτό πρέπει 25 Ιουνίου να δει και να πει: Κοίταξε να δει, Όλοι οι άλλοι είναι οι ίδιοι. Αυτοί διαφέρουν. Αυτοί τουλάχιστον κάτι άλλο διαφορετικό λένε. Δεν φοβούνται. Μιλούν τη γλώσσα τη αληθεία. Όχι τη γλώσσα χρησιμοποιώντα τη γλώσσα τη αληθεία δίθεν του χριστιανισμού να καπελώνουμε ψηφοφόρου. Αδιανόητα πράγματα, κύριε. Πάντως, Αλλά ίσω θα πρέπει να το πούμε και απλά στον κόσμο, διότι ο κόσμο. Εντάξει, λέει: Εμένα θα σκοτώσουν, άλλον θα σκοτώσουν. Ε, πρέπει όμω να καταλάβει ο κόσμο ότι παίρνει 2 ευρώ τη βενζίνη από το πρατήριο, ακριβώ για να θησαυρίζουν οι λαθρέμποροι. Να πω πώς Γιατί θα... αν είχε ένα 35, δεν θα υπήρχε λόγο η δήλωση του κυρίου Στουρνάρα ότι περίπου είναι 60 δισεκατομμύρια ευρώ <laughs> τα μαύρα χρήματα. Να ξέρετε κάτι: περίπου το 40% αυτών των χρημάτων των 60 δις, είναι πετρέλαιο, τσιγάρα. Τα ναρκωτικά απ' έξω τα αφήνουμε γιατί είναι άλλο χρήμα, έτσι. Αλλά είναι πετρέλαιο και τσιγάρα. Είναι 24 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι λεφτά του ελληνικού λαού που τα κλέβουν από την τσέπη των Ελλήνων και δεν το καταλαβαίνει ο Έλληνα. Και ποιε στηρίζουν αυτού του ανθρώπου εδώ και δεκαετίε, οι κυβερνήσει. Ποιε κυβερνήσει του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία, η οποία διαπλέκεται με τον κύριο Αλαφούζο, ο οποίο, όπω λέει και ο Μπλούμπερκ, δεν το λέω εγώ, Φέρουν από εκεί πετρέλαιο και κάνουν λαθρεμπόριο. Πολλοί Έλληνε εφοπλιστέ. Το 40% του φυσικού αερίου ή του πετρελαίου που έρχεται από τη Ρωσία το μεταφέρουν Έλληνε εφοπλιστέ. Το μεταφέρουν και κερδίζουν αυτοί. Δεν κερδίζει ο πολίτη. Να πω ότι το κάνανε για να μεταφερθούν τα καύσιμα και έρθουν εδώ δωρεάν. Το καταλαβαίνω είναι να πάρει το κράτο. Πληρώνει ο πολίτη πανάκριβα για να κονομάνε οι αυτοί οι τύποι οι οποίοι κάνουν λαθρεμπόριο κανονικό ή τα τσιγάρα. Λοιπόν, Δε... θυμάμαι που είχατε προτείνει στο Κοινοβούλιο το 2020 και είχατε απαιτήσει να γίνει η χνηλάτιση σε τσιγάρα και καύσιμα, μάλιστα και δεν ξέρατε. Πανεύκολα. Και ερχόμαστε τρία χρόνια μετά και κανένα δεν έχει κάνει τίποτα. Μα δεν θα κάνουν και ποτέ. Θα σα πω τι θέλω να κάνω και κ. με τώρα. Και ίσω αυτή η εκπομπή πραγματικά πρέπει να την κρατήσουμε αρχείο για να καταλάβει ο Έλληνα τι έρχεται. Πριν από λίγο καιρό η Καθημερινή δημοσίευσε μία εργασία που έγινε πριν μερικά χρόνια για το Σύνταγμα το καινούριο που θέλει. ακούστε τώρα. Ε, θέλουν οι επιφανεί συνταγματολόγοι τη χώρα. Είμαστε η χώρα που δεν έχει συνταγματικό δικαστήριο, αλλά έχει συνταγματολόγου. Ο κ. Γεραπετρίτη, ο κ. Αλεβιζάτος, έτσι και ο κ. Μάνο, γνωστά παιδιά τη πιάτσα. Όλοι είναι κεντροαριστεροί, αλλά ξαφνικά είναι και μέσα στο παιχνίδι γενικά του συστήματο. Τι είπαν, τι πρέπει να γίνει σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα, και αυτό θέλει να εφαρμόσει και ο Μιζωτάκη. Γι' αυτό ζητάει 180 βουλευτέ τουλάχιστον. Δεν το ζητάει. Για κανένα άλλο λόγο. Πάμε λοιπόν να αναλύσουμε το εισπορτάκι του κ. Γεραπετρίτη του κύριου Αλεβιζάτο και του κύριου Μάνου που θα εφαρμόσει ο Μητσοτάκη με του 180 βουλευτέ. Καταργεί στο Σύνταγμα το λαό ω πηγή εξουσία, πηγή εξουσία, το αόριστο, ακούστε, έθνο. Έτσι. Κατά την άποψη, καταργεί το λαό. Τέλο. Δεν υπάρχει λαό, δεν υπάρχει έθνο, δεν υπάρχει τίποτα. Το λέει, το, η καθημερινή το λέω εγώ. Δηλαδή έχουν ένα χειρίδιο του συντάγματό του. Καταργεί το άρθρο 3 για τι σχέσει εκκλησία και κράτου. Mm. Είναι εδώ που πάει, αρχίζει και βρωμίζει πολύ η ιστορία αφαιρεί από το άρθρο 5 την προστασία της υγείας του ανθρώπου. Το ακούτε αυτό κύριε Παπηγερακόπουλε. Για να μας λέει ο κύριος ότι αγωνίζεται για τη δημόσια υγεία, αφού το Σύνταγμα προτείνει ο άνθρωπός του για να μαζί με τους άλλους, είναι συγκεκριμένο ότι θα καταργηθεί το άρθρο 5 για την προστασία της υγείας του ανθρώπου. Το λέει μέσα ορθά κοφτά. Το νέο σύνταγμα που θέλει να φέρει ο Πρωθυπουργό έχει αφαιρεθεί το 5α άρθρο δικαίωμα στην πληροφόρηση. Το ακούτε, δεν θα έχουμε δικαίωμα στην πληροφόρηση. Απαγορεύει τη θανατική ποινή για κάθε έγκλημα, ακόμα και για όσα τελούνται σε καιρό πολέμου. Δηλαδή, ακόμη και οι προδότε σε καιρό πολέμου, οι δοσύλλογοι, δεν θα τιμωρούνται με θάνατο. Σε 12 χρόνια θα είναι έξω, δηλαδή. Όταν εγώ λέω για παιδοβιαστές θάνατο. Δηλαδή, οι παιδεραστέ από το παράθυρο τα τρίπλα θα φεύγουν με το νόμο και το νέο σύνταγμα του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Γεραπετρίκη των υπολείπων. Αφαιρεί την παρουσία αστυνομία σε δημόσιε συναθρήσει. Το ακούτε, Δημόσια συνάθρηση. όπω θέλει κάνει συνάθρηση. Δεν υπάρχει αστυνομία. Έγινε τον μπάχαλ όλα. Παρακράτο. Αντικατάσταση τη φράση ελευθερία τη θρησκευτική συνείδηση με τη φράση ελευθερία συνείδηση. Δείτε πώ πολιτικά correct όλε οι ορολογίε του Σύνταγμα του κυρίου που θέλει να φέρει ο Μητσοτάκη. Ο πρωθυπουργό τη χώρα. Και δεν το λέω εγώ αυτά. Η καθημερινή δημοσίευσε. Ουδετεροθρησκεία του κράτου. Ελεύθερη διάθεση όλων των θρησκειών. Δηλαδή, ο προσληντισμό δεν θα απαγορεύεται. Αφαιρούν την υποχρέωση εκπλήρωση των υποχρεώσεων, άσχετα με τι θετικέ υπενθυμίσει. Πάει και ο στρατό. Πλήρη ασυνδοσία των μέσων μαζική με μόνο κριτήριο τη Ισουρού. Το οποίο το διορίζουν οι ίδιοι. Θα βάζουν μόνο το Ισουρού, δεν θα μπορεί να κάνει κανένα τίποτα, ούτε ο νόμο, ούτε ο νομοθέτη τίποτα. Ό,τι θα θέλουν να κάνουν τα μέσα ενημέρώσεω. Δωρεάν μόνο η υποχρεωτική εκπαίδευση. Αφαιρείτε το άρθρο για την προστασία της οικογένειας, του γάμου, της μητρότητας, της παιδικής ηλικίας και των ΑΜΕΑ. Τα ακούτε αγαπητέ κύριε Πακυριακόπουλε. Αφαιρούν την εργασία από την προστασία του κράτους και δεν τη θεωρούν δικαίωμα του ατόμου. Είναι το νέο σύνταγμα που θέλει κύριε Παγκυριακόπουλε να φέρει η νέα δημοκρατία και ζητά ένα γωνίο σε 180 βουλευτές. Αυτό είναι ο σκοπός του κύριου Μητσοτάκη. Και άλλα. Αόριστη αναφορά σε κοινωνικό κράτος και προστασία ευάλωτων απαγορεύουν την απεργία που θα παρακολύει τη λειτουργία των δικαστηρίων, περιορίζουν το δικαίωμα τη απεργία των δημοσίων υπαλλήλων. Γενικά και αόριστα, δημόσιο συμφέρον για την καταστροφή των δασών. Δεν υπάρχει. Αόριστο. Αναγνωρίζουν τα δικαιώματα του ανθρώπου ατομικά μόνο και όχι ω μέρο του κοινωνικού συνόλου, όπω προβλέπει το ισχύο Σύνταγμα. Γιατί το κάνουν αυτό, για να μπορούν να αυτοπροσδιορίζονται διάφορε μειονότητε. Το καταλαβαίνουμε. Θα γεμίσουν μειονότητε στην Ελλάδα. Γκρεμίζεται η αρχή τη πλειοψηφία. Τελειώνουν όλα αυτά. Καταργούν την απαγόρευση τη καταχρηστική άσκηση του ατομικού δικαιώματο, αστύνεται μεταξύ του άτομα. Αφαιρούν την εξουσία τη Βουλή να επιτρέπει με νόμο την παρουσία ή τη διέλευση ξένη στρατιωτική δύναμη. Ακούστε το αυτό. Δηλαδή η Βουλή δεν μπορεί να απαγορεύει ξένη στρατιωτική δύναμη να περνάει από την Ελλάδα. Αυτό δεν θα το ανεχόταν ούτε ο Μεταξά. Ο οποίο είπε όχι στου Ιταλού φασίστε. Ο Μεταξά. Και αυτοί λένε μπορούν να περνάνε τα Αμερικανικά στρατεύματα, τα Γερμανικά, τα Ρωσικά. Δεν υπάρχει η Βουλή. Δεν θα υπάρχει η Βουλή καν. <και> αφαιρούν τον όρο τη αμοιβαιότητα για την εφαρμογή των διεθνών κανόνων και των διεθνών συμβάσεων στου αλλοδαπού. Τα ακούτε αυτό, Αυτό είναι απίστευτο το άρθρο. Αν είναι... είναι δυνατόν. Δεν υπάρχει αμοιβαιότητα. Αν είναι δυνατόν. Το νέο σύνταγμα του κυρίου Μητσοτάκη αυτά θα περιλαμβάνει. Γι' αυτό θέλει 180 βουλευτέ. Αντικατάσταση πληθυσμών είναι αυτή. Ακριβώ. Αφαιρούν την εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντο και του 180 βουλευτέ προκειμένου να χορηγηθούν αρμοδιότητε στην ελληνική πολιτεία σε διεθνεί οργανισμού. Δεν θέτουν κανένα όρο αμοιβαιότητα ούτε εθνικό συμφέρον και αρκούνται μόνο στην απόλυτη πλειοψηφία των 151 βουλευτών. Ο μη παραβίαση τη λαϊκή κυριαρχία είναι αυτό, φίλε και φίλοι. Γιατί οι 151 βουλευτέ δεν είναι το 51% του ελληνικού πληθυσμού. Οι 151 μπορεί να είναι 40, να είναι 39 τη συμμετοχή τη εκλογέ κόμματο με εισήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών προ τον Άριο Πάγο. Ακούστε εδώ, εάν θεωρεί ότι ο Υπουργό το κόμμα αυτό παρατρύνει ανέχεται τη χρήση βία. Η θητεία του Προέδρου τη Δημοκρατία γίνεται 6 ετών άπαξ από σώμα εκλεκτόρων. Εδώ μιλάμε για κομπίνα χοντρή. Εκλογή Πρωθυπουργού έπειτα από διαδοχικέ πληροφορίε με σχετική πλειοψηφία, δηλαδή και από το κόμμα που δεν διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία εδρών. Ο πρόεδρο Δημοκρατία έχει το δικαίωμα άπαξη τη δίκη του να προκηρύξει από μόνο του δημοψήφισμα δεσμευτικό το αποτέλεσμα. Αυτό πώ γίνεται δεν ξέρω. Πώ μπορεί να γίνει. Επιτρέπουν την επιστολική ψήφο και ένα σωρό άλλα πράγματα που πραγματικά αρχίζω πλέον για να ρωτιέμαι πού πηγαίνουμε όταν καταργούν τη σχέση εκκλησία-κράτου. Όταν απομονώνουν την Ορθοδοξία. Όταν μιλούν για Υπουργείο Οικογένεια. Το Υπουργείο Οικογένεια αφορά και του ΛΟΑΤΚΙ. Η αγωνία του Πρωθυπουργού είναι αυτό το θέμα, δεν είναι τίποτα άλλο. Μόνο οι ΛΟΑΤΚΙ το ενδιαφέρουν. Τίποτα άλλο. Και να πω και το εξή. Οκ, okay, και με με νοιάζουν τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ. Αλλά δεν κατάλαβα γιατί τα δικιά του δικαιώματα είναι πάρα από τα δικά μου. Δεν το κατάλαβα ποτέ μου. Και γιατί πρέπει να αυτοπροσδιορίζονται και να απομονώνονται μόνοι του ω μειονότητα. Δεν είναι μειονότητα. Δικαίωμά του να κάνουν ό,τι θέλουν στο κρεβάτι του. Αλλά δεν μπορούμε, ρε παιδί μου, σ' και καλά να νομοθετούμε μόνο για μια κοινωνική ομάδα. Δεν γίνονται αυτά, ρε παιδιά. Μα δεν γίνεται πουθενά, κύριε Αυτό που ετοιμάζει ο Πρωθυπουργό είναι ο θάνατο του έθνου. Ο θάνατο του έθνου, τέλο. Τελειώνει το ελληνικό έθνο. Το τελειώνει δια αυτού του, ακούστε, συντάγματο που ετοίμασε ο Γεραπετρίτη, ο Μάνο και ο Αλεβιζάτο μαζί. Το καταλαβαίνετε αυτό. Είναι το φιάλτης. έχει πει κανένα. Είναι φιάλτης αυτό το πράγμα. Το έχει πει κανένα. Γι' αυτό θέλει 180 βουλευτέ. Γιατί θέλει να κάνει ό,τι θέλει ο ίδιο του, χωρί να ρωτάει κανέναν. Αυτό είναι το χειρότερο, αγαπητέ κύριε Αυτό είναι ένα πραξικόπημα στην ουσία. Είναι το χειρότερο, σα λέω. Πηγαίνουμε πραγματικά προ μια κατεύθυνση που ούτε εγώ την περίμενα. Και βέβαια η αγωνία Πα... του. Πάντω για του παιδοβιαστέ, θα μου επιτρέψετε να πω ότι δικαιωθήκατε με τον πιο τραγικό τρόπο αυτέ τι ημέρε. Και που μαθαίνουμε ότι αυτό το κάθαρμα που έπιασαν στην Ομόνια έτσι. και το άφησαν ελεύθερο έτσι. ήταν από του βιαστέ τη 12χρονη κοπελίτσα που είχατε απαιτήσει να δοθούν τα ονόματα στη δημοσιότητα. Και ούτε δόθηκαν αυτά. Και εκεί. μαθαίνουμε πω είναι ρουσφέντι διορισμένο. Έτσι. Κομματικό ρουσφέτη διορισμένο. Έτσι. διορισμένο. Δεν το λέω και τον έτσι. αφήνουν ελεύθερο. Κομματικό ρουσφέντι πιανού όμω. Να λέμε κόμματο. Γιατί κακό είναι. Δεν έχω εντρυφήσει τόσο πολύ στο ρεπορτάζ για να Α, για να το ποιος. Ποιος Είναι ο Κουκουέρης. ε. Ε. κυβέρνηση ποιο θα είναι. Ε, λοιπόν... Τον αφήνουν και φεύγει ενώ έχει καταδικαστεί για βιασμό. Ενεπλάκη άνθρωπο τη Νέα Δημοκρατία. Ρασοφόροι ενεπλάκησαν στην ιστορία αυτή του 12χρονου κοριτσιού. Ξέρω τι λέω γι' αυτό και επιμένω και φωνάζω και ουρλιάζω. βγάλει τα ονόματα γιατί, αν βγουν τα ονόματα, θα καταρρεύσει αυτό το πράγμα το ψεύτικο που ετοιμάζουν. Το αντιλαμβάνεστε, θα καταρρεύσει. Και πρέπει να σα πω και κάτι άλλο, κύριε Πακυριακόπουλε, που δεν το λένε και πολύ, πολύ. Έτσι, θέλουν να κατεβάσουν και το όριο τη αλλαγή φίλου στα 14 έτη των παιδιών. Από τα 16. Ακούτε, θα μπορεί ένα παιδάκι 14 ετών να πηγαίνει να κάνει αλλαγή φίλου χωρί να ρωτήσει κανέναν κύριε Βαγκυρακόπουλε. Θα γίνουμε αυτό που λέω εγώ, Σόδομα και εγώ μονα. Δεν είμαι ο θρησκόλητο, αλλά δεν μπορεί, ακούστε τώρα κατά τον νόμο, μέχρι τα 16. Αν ένα παιδί κάνει κάτι, να καλούνται οι γονεί του για αμέλεια ανηλίκου και να τιμωρούνται και να βγαίνει ένα παιδάκι 13-14 χρόνια και να καταγγέλει του γονεί του γιατί έχει μια ιδιαιτερότητα το παιδί αυτό ή είναι ομοφιλόφιλο στο οποίο αντιδρούσαν οι γονεί και να καταδικάζονται οι γονεί. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Γιατί τον, το λέει, τον πιέζουν ψυχολογικά και τα λοιπά. πού πάμε, ρε παιδιά. Πού πάμε, πραγματικά, πού πηγαίνει αυτή η κοινωνία. Πού πηγαίνουμε, το έχετε σκεφτεί ποτέ. Πηγαίνουμε στην Άβυσο. Αλλά σα είπα, το πρωτεύον το Σύνταγμα. Πολύ σημαντικό για τον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί πρέπει να κάνει τον ηγεμόνα στη χώρα και να επιβάλλει ό,τι λέει η επανεκκίνηση του κύριου Σβάμπ και τα βατραχάκια που έχει από πίσω του. Και το δεύτερο και σημαντικότερο είναι τα 90 δισεκατομμύρια ευρώ που θα διαχειριστεί η επόμενη κυβέρνηση. Ξέρετε, σημαίνει 90 δι. Είναι περίπου το 60% του ΑΕΠΑ, κύριε. Τρει γενιέ Ελλήνων χρεωμένε δηλαδή. Άλλε τρει γενιές Ελλήνων. 90 δι θα μα θα ξεκοκαλίσουν οι ολιγάρχε στη χώρα μα. Γι' αυτό και καλύπτουν όλου του στο ξέπλυμα του βρώμικου χρήματο στα, στα λαθρεμπόρια ναρκωτικών, τσιγάρων, στο, στο, στο λαθρεμπόριο πετρελαίου και δεν πειράζει κανένα κανέναν. Όλοι είναι άγγελοι στη χώρα. Κανεί δεν πηγαίνει φυλακή. Δώστε μα λοιπόν τη δυνατότητα να οδηγήσουμε κάποιου στη φυλακή. Και απορώ για ακόμη μια φορά το πω. Που όλε που παρακολουθείτε την εκπομπή και ψηφίζετε ένα άλλο κόμμα. Δεν αναρωτηθήκατε γιατί τα υπόλοιπα κόμματα δεν μίλησαν καθόλου για την ιστορία του κυρίου Αλαφούζου, του, πληρωμένου δολοφόνου που δολοφονήθηκε με 50 σφαίρε, του στα τα μάξι, το έκανε βόλτες, το θωρακισμένο. Α το δώσει και σε εμά, δε εδώ Εντάξει, ξέρω εγώ. Και έγινε φωτογραφίε μαζί του. Κανένα κανάλι, το θάψαν όλοι, κύριε Παγκυριακόπουλε. Όλα τα κανάλια, όλα ομερτά. Όλοι οι δημοσιογράφοι, όλοι ομερτά. Οι πρόεδροι κομμάτων, οι θρησκευόμενοι, οι άλλοι οι περήφανοι ηγέτε, οι, οι ελληναράδε που θα πολεμήσουν για την πατρίδα. Μούγκα! Δεν μιλάνε. Γιατί. Εδώ είναι το ερώτημα, κύριε Αλαφούζε. Γιατί σα καλύπτουν όλοι, Γιατί, Γιατί δεν μιλάει κανένα. Να σα πω και κάτι, ένα τριχαστικό, κύριε Πρόεδρε, που βγήκε πριν από λίγο από το ρεπορτάζ. Ο δολοφονημένο Γιώργο Καραϊβά είχε αποκαλύψει το ρόλο του πληρωμένου δολοφόνου και είχε αποκαλύψει μάλιστα ότι κυκλοφορούσε από το 2017 με θωρακισμένη Mercedes. Ε, λοιπόν. Του ίδιου τύπου. Ε, του ε, ίδιου ε, τύπου με ε, τα ίδια ε, λοιπόν. χαρακτηριστικά με αυτή σήμερα. Ε, λοιπόν, τι να πω τώρα, άλλο εγώ, τι μπορώ να πω. Τώρα, το αν απειλείται η ζωή του ενός ή του άλλου είναι το τελευταίο που απασχολεί. Έτσι κι αλλιώ το λαδάκι όσο κρατάει, τόσο κρατάει από το Θεό. Εγώ θα συνεχίσω, εμεί θα συνεχίσουμε μέχρι τέλου την ιστορία αυτή. Μέχρι τέλου δεν φοβόμαστε κανέναν. Σε αντίθεση με τα φρασίδιλα ανθρωπάκια, τα μικρόψυχα ανθρωπάκια που παρουσιάζουν του προέδρου των κομμάτων. Και ντρεπόμαστε λίγο. Δεν τρεπόμαστε λίγο. Αλλά έτσι έκανε η Δημοκρατία. Έκανε μικρομάγαζα δεξιά τη ελληνική λύση. Μόνο και μόνο για να διασπάσει το ενιαίο μέτωπο που πρέπει να πορευτούμε όλοι μαζί. Οι ψηφοφόροι α καταλάβουν μία ψήφο από κάθε οικογένεια, ρε παιδιά. Μία ψήφο θέλουμε από κάθε νέο δημοκράτη από την οικογένειά του. Από Σιριζέο, από Πατσόκο. Μία αρέσει. Μία. Για να υπάρχει πραγματικά φωνή τη αντιπολίτευση, κοινωνική και εθνική αντιπολίτευση. Αλλιώ βλέπετε το ΣΥΡΙΖΑ παραπέει, το Πασόκ λιγουρεύεται σαλιά, ρίζει τα σαλιά πέφτουν κάτω για να πάρει υπουργεία. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Σταμάτησε να μιλάει και ο Σανδρουλάκη. Τέλο η ιστορία με τι υποκλοπέ. Τέλο οι προσωπικέ του στιγμέ. Τέλο τα τηλέφωνα. Και ζήτω, λέει ο ίδιο ο Μαρινάκη, ζήτω ο Βαρτινογιάννη, κριτική στην καταγωγή, το στηρίζουν και οι δυο. Και πάνε αγκαλίτσα. Και λίγο σκάει από δίπλα. Όλα καλά. Ετοιμάζουν το δεκανίκι του κ. Μητσοτάκη. Αυτά στα λόγια να ξέρετε τι έρχεται. Αν δεν μπει η Ελληνική λύση στη Βουλή γιατί έτσι θέλω να την πετάξουν απ' έξω, που, που θα πούμε σίγουρα δεν το συζητάμε καν, δεν θα το συζητήσω και καν το ενδεχόμενο αυτό. Πρέπει να μπούμε με 30 βουλευτέ. Αλλιώ δύσκολα τα πράγματα για την Ελλάδα και το μέλλον τη. Πολύ δύσκολα. Εδώ για να καταλάβετε, του έλεγα στο Μέγκα, σε αυτόν τον τύπο το Χασαπόπουλο, παιδί και αυτό, ή στην άλλη την. ή μη μαθή κυρία Βούλγαρη, ότι ετοιμάζουν ιδιωτικά ασθενοφόρα. Δεν το ξέρουμε αυτό. Έτσι είπε. Δεν το ξέρουμε αυτό. Μα μπαίνει στο Google, κυρά μου, πατά ιδιωτικό ασθενοφόρο και σου έρχεται ό,τι ώρα θε, να κοιτάξει 500 ευρώ. Μία σελίδα ολόκληρη με ιδιωτικά ασθενοφόρα. Δηλαδή, σε λειτουργία. δηλαδή αυτή είναι η δημοσιογράφη τώρα. Πάντω αυτό που έρχεται. Έρχεται έπαιδε... ο Πρωθυπουργό, περίμενε λίγο. Με το κονσόρτσιουμ ήταν πάρα πολύ ανησυχητικό. Πιο απ' όλα. Αυτό που έρχεται το κονσόρτσιουμ απ' έξω και θα πάρει ό,τι φορά για την ουσία. Ήρθε ο Πρωθυπουργό και με επιβεβαίωσε. Τι είπε ο Πρωθυπουργό, Ότι συζητάει τώρα να φέρει ιδιωτικά ελικόπτερα, ιδιωτικά ασθενοφόρα από το εξωτερικό. Αυτό είναι η πρόγευση. Μετά θα πούν δεν φτάνουν τα στενοφόρα τα κανονικά. Θα φέρουμε και ιδιωτική εταιρεία με στενοφόρα. Όπως το είπατε. Για να εξυπηρετηθεί η σύμπησή στην οποία εργάζεται η κόρη του. Και αυτόν τον άνθρωπο το χειροκροτάνε. Ρε. Θα πεθαίνουμε σε καρότσες. Αν δεν έχετε 500 ευρώ δεν θα έρχεται στενοφόρα. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό. Βγήκε ο Πρωθυπουργό και είπε στον αυτιά. Άλλο παιδί και αυτό. Έτσι ήταν. Το κοιτούσε στα μάτια, λες και έβλεπε τη γυναίκα των ονείρων του άμα τον δείτε τη συνέντευξη του κύριου το Αυτιά, στο, το, το στον Αυτιά, και βέβαια τι με ενόχλησε ω άνθρωπο, ξέρετε, κύριε Αβακυρακόπουλε. Εμπλέκεται ένα καραλάρχη σε μια πολύ βρώμικη ιστορία. Δεν ξέρω αν φταίει ο άνθρωπο. Μπορεί να μην φταίει καθόλου. Να ήταν σύμπτωση ότι έδωσε το θωρακισμό αυτοκίνητο σε ένα φίλο του κολλητό του, ο οποίο ήταν πληρωμένο δολοφόνο συμπτωματικά. Σύμπτωση και δολοφόνηθηκε και ο ίδιο του. Και πήγε ο Πρωθυπουργό μια μέρα μετά και έδωσε συνέντευξη στο κανάλι αυτό. Δείτε θράσο που έχει που εγώ θα κρυβόμουν, θα έλεγα ξεχάσετε τη συνέντευξη, παιδιά. Δεν έρχομαι. Αν δεν ξεκαθαριστεί η ιστορία τη εμπλοκή του αυτοκινήτου, δεν πατάω εκεί. Αυτό πήγε και πέσε βελάκια. Και έλεγε δημοσιογράφου να θα κοιτάζουν, του χάνουν, να κοιτάζουν τον Πρωθυπουργό να παίζει βελάκια. Αυτή είναι η Ελλάδα. Και την Κυριακή λοιπόν είπε το εξή: Δουλεύουμε σχέδιο για αεροδιακομιδή με ευέλικτα ελικόπτερα που θα μισθώνονται από το εξωτερικό. Το καταλαβαίνουμε αυτό κύριε Παπιερακόπουλε. Τα ετοιμάζει, έρχονται σα λέω. Αν δεν έχετε 500 ευρώ, δεν θα μπορείτε να πάτε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο. Μπα και το καταλάβετε. Αν δεν έχετε λεφτά, δεν θα πηγαίνετε στο νοσοκομείο. Σε καρότσι θα πεθαίνετε. Τι λέμε εμεί, Ότι πρέπει ο Έλληνα να έχει την υγεία του. Να έχει το φαρμακό του. Να έχει τι χειμεθεραπείε του. Να έχει τα χειρουργεία του. Να έχει τα το ραντεβού του κανονικά σε 10 μέρε το πολύ. Όχι να περιμένει 6 μήνε και 7 μήνε. Να παίρνει να και του λένε Αύριο το πρωί έλα να κάνει. Το λέω αυτό γιατί. Γιατί δεν θέλουν να καταλάβουν, αυτό είναι που με εξοργίζει πολλέ φορέ οι Έλληνε. Του κοροϊδεύουν κατάμουτρα και πραγματικά το λέω καμιά φορά και ακούγεται περίεργο. Ρωτώ τον αγρότη, ρε παιδί, τον νοιάζει τι κάνει ο πρωθυπουργό με τη μαρέδα και με τα λούδια του. Είναι δυνατόν να βγαίνει στα πρωινάδικα ένα πρωθυπουργό και να λέει τι κάνει με τη γυναίκα του. Θα με χτυπήσει παντόφλα και Τι είναι αυτά, βρε παιδιά, τι είναι αυτά. Μα η γυναίκα και τα παιδιά του πρωθυπουργού. Τα παιδιά με ενδιαφέρουν εμένα. Γιατί πρέπει να μείνουν μακριά από την πολιτική, αν και αυτοί τι προετοιμάζουν, όπω το Πιτσυρικά, για να ξαναγίνει και αυτό. Έχουν γεμίσει την Ελλάδα. 140 χρόνια η οικογένεια Μητσοτάκη κυβερνά τη χώρα. Όλοι μαζεμένοι, από το κράτο τρώνε. Δεν ξέρω. Πραγματικά απορώ, κύριε Μακεριακόπουλε. Απορώ με όλα αυτά που γίνονται. Πάντω έχουν τεράστια ευθύνη και οι εκπομπέ και οι δημοσιογράφοι, διότι δεν είναι δυνατόν να γίνονται αυτά τα τέρατα να αποσιωπούνται. Δεν είναι δυνατόν να αποσιωπούνται τα δάνεια που έχουν οι πολιτικοί. Τα δάνεια. Εσεί πόσα χρωστάτε. Μηδέν, ο τα είπαμε αυτά. Ο κύριο Πρωθυπουργό από 300.000 έχει φτάσει στο 1.300. Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω. Το κόμμα 415 Μα... εκατομμύρια. Δεν εκατό ναι. θα πληρώσει ποτέ ο Πρωθυπουργό. Ναι, αλλά αυτό. Ο ηγεμόνα που έχει φράσο και πηγαίνει σε έναν τύπο που είναι πλάκη το όνομά του σε δολοφονίε, με νύχτα, με μαύρου, με λαθρεμπόρο, πετρελαίο. Μαύρη μαφία, μα, όχι μαύρο το χρώμα. Η μαύρη η μαφία, η Ξυναλόα, η Βενεζουέλα, η Κολομπία. Ράδιο Κολομπία, ράδιο Ελλάδα. Όταν έλεγε άλλο, είδα το βίντεο. Και λέω, δεν είναι δυνατόν ρε παιδιά. Ούτε ένα εισαγγελέα να παρέμβει. Να λέει ο λοιπόν, ο ρουμπέτη, ότι μπαινοβγαίνει στο μαξί μου, ο Καπέ, γνωστό παιδί. Καλό παιδί τη Εκκλησία. Κάθε Κυριακή με τον εσπερινό του, με, τα, με την προσευχή του. Να, χαρά παιδί. Εγώ νόμιζα πω λέει τι Εκκλησία γιατί έδινε δουλειά στι Εκκλησίε με κηδείε και. Αύριο. Α, α μάλιστα. Α, μάλιστα. Α, ο οποίο δολοφονήθηκε δηλαδή... δηλαδή, κι αυτό. Μα το φάγανε! Και, και το... λέει στο βίντεο ότι ήταν ο Φρούραρχο. Ε, έτσι, έτσι θα... μπράβο, του Μαξίμου. Και τον Παπαχρήστο φάγανε. Αυτό που μετέφερε και τα λεφτά τη νύχτα σε σακούλε μέσα, σε υπουργού κτλ. Και δεν ανα... κανεί δεν αναρωτιέται τι γίνεται εδώ, εσεί. Και μιλάμε για λεφτά, δεν μιλάμε τώρα για ένα εκατομμύριο και δύο εκατομμύρια. Όταν το 40% των 60 δισεκατομμυρίων ευρώ μαύρου χρήματο αφορά νύχτα, λαθρεμπόριο πετρελαίου, λαθρεμπόριο τσιγάρων, αφήστε τα ναρκωτικά απ' έξω. Δεν έχει τιμολογιακή στα ναρκωτικά, αλλά αυτά είναι με τιμολογημένα. Άρα λοιπόν είναι λεφτά που μοιράζονται αυτοί. Δηλαδή δεν τα βλέπετε αυτά. Δεν τα βλέπετε, μωρέ παιδιά. Δηλαδή πάτε 25 Ιουνίου και ποιους θα ψηφίσετε. Εξηγήστε μου και εμένα. Και αναρωτιέμαι πραγματικά έχετε καταλάβει το, το παραμύθι που σας λένε. Βγαίνει ο Πρωθυπουργός, κύριε Παπακυριακόπουλε, και κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ για την ιστορία με τη Θράκη. Mm. Μισό λεπτό. Ο ίδιος ο κύριος Τζοτάκη ήταν αυτός που θα έπαιρνε συμβούλου, λέει, Τούρκου στην επόμενη κυβέρνηση. Θα του έπαιρνε. Και είναι ο ίδιο που επιμένει να μαθαίνουν τα παιδιά στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και στο Λύκειο την τουρκική γλώσσα στη Θράκη. Που η συνθήκη τη Λοζάνη δεν υποχρεώνει η τουρκική γλώσσα. Βγήκε ο τουρκόφιλο, γιατί τέτοιο πρέπει να είσαι άμα. Αν λε κάτι τέτοιο, κατά παράβαση τη συνθήκη Λοζάνη, να λε να διδάσκονται τουρκικά τα παιδιά στο σχολείο στη Θράκη, σημαίνει ότι είσαι τουρκόφιλο. Δεν λέω σε Τούρκος, είσαι Τούρκο, είσαι τουρκόφιλο. Διότι η συνθήκη τη Λοζάνη δεν μιλάει για γλώσσα τουρκική. Η μόνη υποχρέωση που απορρέει από τη συνθήκη τη Λοζάνη είναι μία. Να διδάσκουμε το Κοράνι στην Αραβική, γιατί το Κοράνι είναι γραμμένο στα αραβικά. Αλλά οι δικοί μα εδώ οι προδότε, εδώ και δεκαετίε, έχουν εκτουρκίσει μερίδα των αδερφών μουσουλμάνων. Όχι ενώ τα λιμπάν, αδέρφια μα είναι μουσουλμάνοι. Είναι αυτόχθονε, γηγενεί, ελληνογενεί. Είναι Έλληνε στην καταγωγή. Που έχουν άλλο θρήσκευμα. Ναι! Και τι κάνει η πολιτεία, να σου πω εγώ. Οι περισσότεροι βουλευτέ που εξελέγησαν τι τελευταίε δεκαετίε, αν δεν πήρα πράσινο φω στο προξενείο από την Κομοτινή, δεν έβγαιναν βουλευτέ. Και μαλώνουν τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ που αυτό που είστε φιλότουρκιο και δεν είμαστε, είστε εσεί οι πράκτορε, οι ΑΕΠ, ξυλώστε το προξενείο από την Κομωτινή. Τι πιο απλό. Και το χειρότερο τι κάνε. Πήγα και άνοιξαν δύο τζαμιά στην Κόκκα στη Ρόδο για 200 νοματέου μουσουλμάνου που δηλώνουν Τούρκοι στην καταγωγή. Είναι η μειονότητα που έμεινε εκεί, έτσι λένε. 200 άτομα είναι. Να του κάνουμε και τζαμιά για να έχουμε τουρκική μειονότητα και στα Δωδεκάνησα. Μιλάμε για η Νέα Δημοκρατία το έκανε αυτό. Η Νέα Δημοκρατία. Δεν το έκανα εγώ. Κι όμω επιμένουν κάποιοι να ψηφίζουν. Και πηγαίνει η κυρία Μπακογιάννη. Ω. Ντόλμ Μπακογιάννη. Στου Μπομάκους επάνω. Στου Μπομάκους, τα στ αδέρφια μα. Και του λέει. Τώρα εγώ τι πρέπει να κάνω. Πώ θα πάω κάτω εγώ να πω ότι δεν μα ψηφίσατε. Πώ θα βοηθήσω, τρε παιδιά. Δεν μπορώ να βοηθήσω. Μου θύμισε, ξέρετε κάτι, μια ταινία που είχα δει κατά το παρελθόν, πήγε ένα τύπο που δανείστηκε και έστειλε το αφεντικό έναν από του ανθρώπου που μαζεύουν τα λεφτά, του πράκτορε. Και επειδή δεν είχε ο άλλο να πληρώσει, του λέει: Εγώ τι πρέπει να κάνω τώρα, τι να κάνω, για πε μου, τι θα πάω να πω εγώ στα αφεντικό κάτω, τι πρέπει να κάνω με σένα. Και δεν κουνήθηκε η Ρουθούνη, δεν ανάξερε τίποτα, τίποτα παιδιά, τίποτα. Αυτό που συμβαίνει είναι απίστευτο σε αυτή τη χώρα. Μιλάμε θράσο, απίθυμενο κύριε δεν, δεν, το περίμενα να το βλέπω με τα μάτια μου και να λέω δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στη χώρα μου. Κι όμως συνέβησαν. Κι όμως έγιναν. Να δω 25 Ιουνίου οι νοικοκυρέοι της Νέας Δημοκρατίας που διαφωνούν με όλα αυτά που πάνε να επιβάλλει ο Πρωθυπουργός. Να επιβάλλει την οικογένεια να υιοθετούν παιδιά οι ομοφιλόφιλοι. Έρχεται η, αυτό που λέει το Υπουργείο Οικογένειας αυτό να ξέρετε. Θα περιλαμβάνει όλους. Όλους μέσα στο πακέτο. Να θέλει να δώσει τα 90 δισεκατομμύρια σε όλους τους κολλητούς του και φίλους του. Να θέλει ο ίδιος να αλλάξει το σύνταγμα για να είναι ο ηγεμόνας, αν τον επιβραβεύσουν και πάλι. Μία ψήφο από κάθε οικογένεια θέλουμε, παιδιά. Από αυτούς που δεν μας ψήφισαν. Να έχουμε δύναμη στι επόμενε εκλογέ. Στηρίξτε μα. Η λύση του να μα πετάξουν έξω είναι πασιφανή. Πασιφανή. Μάλιστα. Ε, Πάντω, αυτό που προξενεί εντύπωση είναι ότι πλέον ο, ο... ο... ο τέο πρωθυπουργό παραδέχεται ότι υπήρξε παρέμβαση του προξενείου και δεν έχει απελαθεί κανένα. Αυτό δεν ξαναγίνει. Πώ να απελαθεί, Αφού και το Πασόκ έχει τον Μπουρχάνο, ο οποίο τα ίδια δηλώνει. Το Πασόκ είναι έξω από την κόντρα. Ενώ η πρώτη που έκανα παρόμοιε δηλώσει και το καταγγείλει στη Βουλή εγώ και το 20 και το 21 και το 22. Ήταν οι, οι Πασόκοι βουλευτέ. Αυτοί πηγαίνανε σε αυτονομιστικά κινήματα στη, στη, με, με, το, με, το, πράσινο χάρτη τη δυτική μα τράκη. Γιατί η Ανατολική για μα είναι δικιά μα. Mm. ακόμα είναι υποτελή των Τούρκων. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι Πασόκοι το ξεκίνησαν. Αλλά όπω βλέπει, η Νέα Δημοκρατία χτυπάει μόνο το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί το Πασόκ πρέπει ο Βαρδινογιάννη, ο κύριο και ο κύριο Μαρινάκη, επειδή του αγαπάει πάρα πολύ το Ανδρουλάκι, είναι δικό του παιδί Πρέπει να το έχουν από μακριά. Να είναι το back η backup λύση που θα χρειαστούν αν, αν, γίνει κάτι. Αν γίνει κάτι, όλα στη μένα είναι να σα λέω. Ούτε συντομοσιολογώ, ούτε παραδοξολογώ. Σα λέω αυτό που συμβαίνει. Όποιο θέλει το καταλαβαίνει, όποιο θέλει δεν καταλαβαίνει. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Θέλουμε τα... εκλογικού αντιπροσώπου. Ένα τηλέφωνο να από κάτω βλέπετε τώρα. Ένα τηλέφωνο και πείτε, παιδιά, μπορώ να βοηθήσω. Την Κυριακή για να μα κλέψουν. Μα κλέψαν μισή μονάδα τουλάχιστον. Είμασταν πέντε και, και μας πήγαν 4,5. Πάρτε ένα τηλέφωνο και πείτε μπορώ και θέλω να βοηθήσω μια μέρα από τη ζωή σας, την Κυριακή των Εκλογών. Το τηλέφωνο το βλέπετε από κάτω. Φίλες και φίλοι ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Θα είμαστε σύντομα πάλι μαζί.